Η Κάμερα του Σταρ Βορείου Ελλάδος βρίσκεται στο τοπικό διαμέρισμα ή στο δημοτικό διαμέρισμα του χωριού διαφορετικά Μύρκινος, στο νομό των Σερών δηλαδή και στο Δήμο Νέας Ζύχνης. Είναι ένα μικρό χωριό όπου κατοικούν 370 κάτοικοι. Όμως σε αντίθεση με αυτό που βλέπετε πίσω μου φαίνεται ότι ο όγκος των νερών έχει πλημμυρίσει όλη την πεδιάδα του χωριού. Έχουν βουτυχτεί κυριολεκτικά χιλιάδες στρέμματα κάτω από τα νερά καλλιεργήσιμης γης. Όχι μόνο χωράφια έτοιμα για την καινούργια καλλιεργητική περίοδο, αλλά και ήδη με φυτρωμένο σιτάρι. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει τεράστια καταστροφή, η οποία ελπίζουμε ότι θα αναγνωριστεί από τις αρμόδιες αρχές, γιατί μόνο με αποζημιώσεις θα μπορέσουν οι κάτοικοι, οι γεωργοί της περιοχής, να ανταπεξέλθουν στις καταστροφικές πλημμύρες λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων. Όλη αυτή η έκταση έχει μετατραπεί σε έναν απέραντο υγροβιότοπο, όπου κατοικούν εδώ και πολλές μέρες χιλιάδες υδρόβια πτηνά και το έχουν κάνει σπίτι τους. Όμως αντίθετα οι κάτοικοι αγωνιούν γιατί μετά το σπάσιμο των διάφορων αναχωμάτων και φραγμάτων αυτό που φοβούνται είναι μήπως καταστραφεί γενικότερα ακόμη και το δικό τους χωριό γιατί τα νερά έφτασαν μέχρι και τα τελευταία σπίτια. Το έλα να δεις που λένε. Που λένε. Απλώς, αν δεν κάνουν να καθαρίσουν το Στριμώνα και τον Αγγίτη, να φύγουν τα χώματα και τα αυτά, δεν πρόκειται να σωθεί εδώ το χωριό. Βλέπουμε έτσι ότι λίγα μέτρα απέμειναν, ναι, λίγα μέτρα απέμειναν για να φτάσει στα τελευταία σπίτια του χωριού το νερό. Πιο πολύ ήταν εδώ. Πιο πολύ ήταν το νερό επάνω, αλλά τώρα όσο πάει λίγο τραβήχτηκε, αλλά δεν πρόκειται να σωθεί το χωριό εδώ τίποτα. Πάντα θα γίνεται. Εδώ είδαμε και δύο μονάδες κτηνοτροφικές. Ναι, η οποία η μία την έχει λίγο περικυκλώσει. Ναι. Την έχει περικυκλώσει. Τα από εδώ φαίνεται απέναντι. Ναι. Και στο άλλο δεν πήγε, μόνο εδώ. Το σπιτάκι που βλέπετε απέναντι το έχει καλύψει. Τις πάλις ήταν πιο κάτω το νερό, τώρα ανέβηκε πάλι. Αλλά άμα δεν καθαρίσουν τον Στριμώνα και τον Αγγίτη, δεν πρόκειται να σωθούμε εδώ. Όλη η περιοχή είναι αυτή. Έτσι. Χωράφια είναι πλημμυρισμένα, η βάλτα όλοι είναι πλημμυρισμένοι. Δεν μπορεί να σπείρει ο κόσμος. Είδαμε. Και να πληκτούν τα νερά, πάλι θα υπάρχει πολύ λάσπη, δεν μπορούν να τα οργώσουν, να τα καλλιεργήσουν. Αυτό που είδαμε είναι ότι κάτω από τα νερά έχουν χαθεί και χιλιάδες στρέμματα με σπαρμένα ήδη σιτηρά. Ναι, έχουν σπαρμένα και τα τριφύλια τους που ήταν σπαρμένα και έχουν σαπίσει όλα. Είναι πολύ δύσκολα για τους αγρότες εδώ, γιατί είναι μικροκαλλιεργητές, δεν είναι επιχειρηματίες και τέτοια και αυτοί περιμένουν με αυτά να ζήσουν. Τα νερά βλέπουμε ότι έχουν φτάσει σχεδόν μέχρι τα σπίτια του χωριού. Ναι. Και από κάτω η βάλτα είναι γεμάτη εντελώς. Πόσο καιρό είσαστε έτσι? Πολύ καιρό είναι έτσι, αλλά τώρα κάνα δύο εβδομάδες περισσότερο, την τελευταία εβδομάδα πιο πολύ. Τώρα. Πιστεύετε ότι αν τώρα που έχουν σπάσει τα φράγματα θα έρθει περισσότερο νερό και από την κερκίνη που ανοίχτηκε? Και από τα χιόνια που λιώνουν, ναι. Από όλα. Και από τα χιόνια τα άκουσα εχθές, μάλλον θα έρθουν περισσότερα. Και ήδη ήρθαν από προχθές περισσότερα, δύο μέρες τώρα. Πολλές φορές έχει πολλά νερά, αλλά αυτή τη φορά είναι το κάτι άλλο. Πάρα πολλά νερά έχει. Για φέτος δηλαδή πολλά νερά. Αυτό σημαίνει για σας ότι έχουν καταστραφεί οι καλλιέργειές σας εδώ γύρω? Τα πάντα, βέβαια, τα πάντα. Για φέτος δεν μπορούμε να σπείρουμε τίποτα, έτσι η χρονιά θα πάει χαμένη. Είδαμε όμως και στρέμματα με σιτάρια, πολλά, μέσα κάτω από τα νερά. Όλα θα χαλάσουν. Άπαξ καθίσει το νερό μια εβδομάδα του η παραγωγή, χαλάει, θα χαλάσουν όλα. Τριφύλια, σιτάρια, όλα τα πάντα. Τα πάντα, τριφύλια. Τα μπαίρια, εντάξει. Τα μπαίρια δεν πέρασε η παραγωγή. Όλα είναι καταστραμμένα, δεν υπάρχει περίπτωση. Και φέτος η χρονιά είναι χαμένη. Έσπασε εδώ κάποιο φράγμα εδώ στην περιοχή σας, κοντά? Ναι, έσπασε κάτω σε ένα νησιά, λέγεται ένα μέρος. Έσπασε από εκεί, πλημμύρισε όλη η βάλτα. Α, είστε για το Στριμώνα, εδώ. Ναι. Και αυτό που απομένει τώρα για εσάς, ποιο είναι, κύριε Χριστόδουλε, τι πρέπει να γίνει, λέτε, για να μπορέσετε να ισοσκελίσετε λιγάκι την μεγάλη καταστροφή? Για φέτος, αν βοηθήσει το κράτος, καλώς. Αν δεν βοηθήσει, είμαστε. Κατά για όλο που λέει. Μάλιστα. Κύριε Απόστολε, είστε 92 χρονών. Ναι. Τέτοια καταστροφή έχετε ξαναδεί εδώ στο Μύρκινο? Όχι. Έκανε, αλλά όχι να κάνει και από εδώ και από εκεί. Σε εκείνη τη βάλτα έκανε, αλλά το μισό έκανε.
Τώρα έκανε καταστροφή. Τέτοιο πράγμα δεν είναι εδώ. Πώς έφτασε μέχρι την κοινότητα. Τέτοιο πράγμα δεν είναι εδώ. Το 47, το 57, έγινε μια πλημμύρα. Γλίτωσα. Κάπως ίδια, αλλά τώρα... Και από εδώ μέσα στα Γκισνά, τα ίδια. Έφυγα μάμα τα νερά. Αλλά αυτό εδώ πάει, ζήφισε το χωριό. Αυτό είναι πόσο καιρό τώρα, πάνω από μήνα είστε έτσι. Πώς. Πάνω από μήνα. Ναι. Κοντά δύο μήνες. Είσαστε περίπου, κύριε Χριστόδουλε, σε αυτή την κατάσταση πόσο καιρό? Σχεδόν δύο μήνες. Δύο μήνες. Ναι, ναι. Για φέτος η χρονιά πήγε χαμένη, δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε. Ξεκίνησε από τον Φεβρουάριο μέσα και πάει Μάρτιος. Τελειώνει. Και βγαίνει και ακόμα κουβαλάμε νερά και έρχονται νερά. Το χωριό όλο βρίσκεται σε απόγνωση. Η βάλτε όλοι γεμάτη από νερά και βάλει τώρα από εκεί πέρα τι θα γίνει. Και ούτε πρόκειται να σπαρθεί αυτή η βάλτα. Είναι κρίμα για τον κόσμο και όλοι είμαστε αγρότες. Γι' αυτό γίνεται. Ναι. Έχετε ξαναδεί τόσο πολύ νερό? Όχι. Το 57. Όχι. Το 57 εκεί είχε πολλά νερά. Αλλά τώρα έχει παραγίνει το κακό και ο κόσμος δεν ξέρει τι να κάνει. Ναι. Αυτά τα νερά ήρθαν γιατί σπάσανε και φράγματα, αναχώματα, έτσι? Ναι, αναχώματα και το φράγμα που πάνω στην Κερκίνη και έφερε πράγμα που ίσως και αυτοί δεν φταίνουν, έρχονται από αλλού τα νερά, από Βουλγαρία και, ναι. Και γίνει το κακό αυτό. Ρά τέτοια καταστροφή είχε να γίνει από το 57. Το 57, αλλά ήταν τοπικά νερά εδώ. Αυτά είναι τώρα ξένα νερά. Αυτά είναι πολλά περισσότερα, λέτε. Πολύ περισσότερα είναι. Αλλά εκείνα κρατήσαν μια εβδομάδα. Αυτά τώρα έχουν δύο μήνες μέσα. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε να σπείρετε φέτος? Όλα δεν μπορώ να σπείρω. Τι να σπείρω, εφόσον έχει 2-3 μέτρα νερό μέσα η μπάθα. Και αυτά που είναι σπαρμένα με σιτάρια ή με τριφύλια έχουν καταστραφεί? Ασφαλώς όλα. Δεν έχει μείνει τίποτα. Τίποτα δεν έχει μείνει. Πιστεύετε ότι μόνο οι αποζημιώσεις θα μπορέσουν λιγάκι να ισοφαρίσουν τη μεγάλη καταστροφή? Δεν το ξέρουμε εμείς, παιδί. Πού να το ξέρουμε? Αν θα πάρουν αποζημίωση ή δεν θα πάρουν οι άνθρωποι. Εντάξει, εμείς είμαστε συνταξιούχοι, αλλά αυτοί που τα σπαίνουν και τα καλλιεργούν τα χωράφια, αυτοί ξέρουν αν θα πάρουν ή δεν θα πάρουν. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Οι αρχές, αν βοηθήσουν, είναι καλό.